η οποία να μην διαμαρτύρεται. Ναυτικό, ναυτεργάτε, ποινιό κτλ. Δεν υπάρχει κοινωνική κατηγορία που να μην διαμαρτύρεται και από κάτω. Ευρωπαίοι, Δελτανοί, ΤΑΦ, αντιπολίτευση, Βαρουφάκη. Δεν υπάρχει πλευρά του πολιτικού φάσματος που επίσης να μην διαμαρτύρεται. Τι γίνεται. Αυτό. Βγαίνει αυτή η εξίσωση. Βγαίνει η εξίσωση. Μπορεί όχι. Μπορεί, να μην μπορεί να μην βγει αυτή η εξίσωση. Και ταυτόχρονα υπάρχει και ένα κεντρικό δεδομένο. Η κυβέρνηση λέει αυτή η πολιτική και δεν μπορώ να κάνω πίσω σε τίποτα στην πραγματικότητα. Διότι αυτή εξυπηρετεί τους στόχους με τους οποίους έχω συμφωνήσει. Και έχει και τους απέναντι μια πλευρά που λέει αδερφέ δεν βγαίνει, δεν μπορώ να πληρώσω, η κοινωνική πλευρά. Και η εταίρη που λέει αδερφέ δεν βγαίνει και θα έχει ελλείμματα. Αν δεν πάρει και άλλα μέτρα. Και μάλιστα με έναν δογματισμό. Βέβαια, γι' αυτό ακριβώς είναι μια περίπτωση. Είναι ένα είδος αδιεξόδου και πολιτικού και οικονομικο-κοινωνικού. Ναι, είναι ένα είδος πενταετούς αδιεξόδου. Ένα είδος πενταετούς αδιεξόδου που ριζώνει και στο προγενέστερο στάδιο. Είναι οι αντιφάσεις που σκάσαν. Αυτό το λέτε εσείς, γιατί άλλοι λένε ότι ένα χρόνο μας στείλατε το λογαριασμό τώρα. Μην δεν κάνατε τίποτα ένα χρόνο. Βεβαίως. Αλλά αυτά δηλαδή είναι. Ακούστε. Δεν ήταν δεδομένο ότι θα φτάναμε εδώ. Είναι μικρή διαχείριση, είναι πολιτική διαχείριση, είναι συνέλευση. Είναι διαχείριση συνέλευσης. Εσύ είσαι αυτός ο κακός. Όμως είναι αντιφάσεις παραγωγικούς που τις ζούμε τώρα. Υπάρχει μια ανάποδη ιδέα. Να πεις, παιδιά, δεν θέλω να το φορτωθώ, τα αφήνω. Θα καταρρεύσει 6 μήνες, ένα χρόνο, τα αφήνω έτσι όμως. Δεν παίρνω καμιά αξιολόγηση, δεν παίρνω επομένως, δεν έχω χρηματοδοτική ροή. Ας το κάνει ο άλλος. Ας το κάνει το άλλο γραφείο, ας πούμε. Εγώ δεν είμαι έτοιμος να απαντήσω και θέλω να είμαι τίμιος με τον κόσμο. Έχουν δίκιο και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Έχει κάνει μια επιλογή. Λέει, δεν θέλω να πειράξω τη συντάξη, τον κορμό, ας πούμε, γιατί ξέρω ότι έχει και μια κοινωνική πλευρά. Στηρίζουν οι συνταξιούχοι. Αλήθεια. Είναι άδικο. Στηρίζουν. Παιδιά, ανέργα. Λίγο δεν θέλω αυτό να το πειράξω. Και μεταφέρει ένα μέρος του κόστους, προσπαθεί να το μεταφέρει, στις άλλες παραγωγικές πλευρές. Οι άλλες παραγωγικές πλευρές δικαίως έχουν θέματα. Νομίζω ότι θα μετριαστεί αυτό, αλλά το βασικό είναι ότι έχουμε μια τεράστια ανισοτιμία στην εξωτερική, μια αντίφαση. Έχουμε μια ασυμμετρία. Αυτό που παράγουμε και μπορούμε να αποταμιεύσουμε δεν αρκεί για να τροφοδοτήσει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Δεν αρκεί. Ένας εργαζόμενος να πάρει στην πλάτη του άλλον έναν. Δεν μπορεί. 1,2 προς 1 είμαστε. Αυτή η απάντηση λοιπόν. Εσείς το πιστεύετε μπορεί... αυτό που πάτε να κάνετε ποιο? Πρώτα απ' όλα. Γιατί έχω πολλά κλάματα πολλές φορές από το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Λέει δεν μπορώ ρε παιδιά, δεν το θέλω, αλλά θα το κάνω. Το πιστεύετε. Ούτε του πιστεύετε ότι βγαίνει αυτό το πρόγραμμα. Κανείς δεν πιστεύει ότι μπορείς να κάνεις δημοσιονομική προσαρμογή, δηλαδή λογιστική στο τέλος διαχείριση ενός προβλήματος που έχει και κοινωνικά χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί να λες, εδώ μου πετύχεται ένας δείκτης και αυτό να σημάνει, η άρση του να σημάνει, ας πούμε, ανθρώπους που βγαίνουν εκτός συστήματος, κόβεται το ρεύμα τους, εντάξει, δεν μπορεί να το... Αυτός είναι αριθμητική, την αριθμητική της οικονομίας. Δεν είναι όμως η οικονομία, είναι κοινωνικό στοιχείο. Η οικονομία είναι κοινωνικό στοιχείο. Λοιπόν, ή συλλογικά το αποφασίζουμε σαν κοινωνία και σαν πολιτικό σύστημα ή θα κάνουμε αυτό που έχει γίνει άπειρες φορές. Θα έρχεται ένας Σπράους που είναι ο κακός, θα έρχεται ένας Γιαννίτης που είναι ο κακός, θα έρχεται κάθε φορά ένας κακός, ο οποίος θα προτείνει κάτι και θα το αναβάλουμε. Να το αναβάλουμε. Κύριε Σεβαστάκη, εγώ ξέρω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, πήρε αυτό το βάρος, έχει υπογράψει μια συμφωνία πολύ βαριά το καλοκαίρι και καλά έκανε βέβαια γιατί σώθηκε και η χώρα στην πραγματικότητα και τώρα καλείστε την υλοποίηση. Δεν μπορεί να πετάμε τον μπαλάκι συνεχώς σε κάτι τον άλλο. Κοιτάξτε. Οφείλεται να κυβερνήσει. Δεν πετάει τον μπαλάκι απόδειξη ότι. Δεν πετάει, το μόνο που δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Μπορεί να τον κατηγορήσει για χίλια δύο πράγματα. Αυτό να πετάει τον μπαλάκι στον άλλον δεν το έχει όχι, κάνει. Γιατί το ξέρετε, τρώει γιατί το λέω. Όλο και είναι δικό. Διάβασα χθε και, και τον γραμματέα σα, τον βουλευτή σα τέλο πάντων, ο οποίο λέει εμεί με του κινητοποιούντε είμαστε. Βεβαίω. Δεν γίνεται. Και είσαστε κυβέρνηση. Και πρέπει να το βάλετε στο μυαλό σα αυτό για να προχωρήσει. Μέρο τη κυβερνητική γλώσσα είναι και η κινητοποίηση. Είναι και η διαμαρτυρία. Και πρέπει να είναι γιατί με αυτόν τον τρόπο δεν μπορείς να διαπραγματευτείς αλλιώς. Έχεις τα μεγέθη τα οικονομικά για να μπορείς να διαπραγματευτείς. Όχι. Είσαι αδύνατος. Ο αδύνατος κρύβει στην διαπραγμάτευση. Δεν είναι εύκολο όμως, κύριε Σεβαστάκη μου, δεν γίνεται αυτό. Είναι ένα στοίχημα. Όταν του τσακίσει το εισόδημα 60 και 70% σπίτι μαζί σου. Πώς θα το πω, αλλά δεν είναι. Επειδή είναι ένα πλαίσιο πάντως. Ναι. Δεν είναι ένας κλειστός, ένα νομοθέτημα κλειστό που έχει. Δεν είναι. Είναι ένα πλαίσιο. Το οποίο μερικές φορές γύρει. Πανικό ή κινητοποίηση τη ανάλογη με αυτό που τελικά. Αλλά έτσι πρέπει να είναι. Πρέπει να έχουμε ρεφλέξεις στην κοινωνία. Μια κυβέρνηση αριστεράς μπορεί να ζητά τη στήριξη μιας κοινωνίας. Συναπόφαση θέλει. Ή τη συναπόφαση.
καμία αντίρρηση. Να το πούμε στήριξη, έτσι. Λοιπόν. Ναι, ναι, ναι. Στην απόφαση. Για το ότι αυτή η κοινωνία θα συνεισφέρει, ας πούμε, ένα μεγάλο της κομμάτι, θα συνεισφέρει το 70 και το 80% του εισοδήματός της για την επίτευξη στόχων που ο κύριος Βαρουφάκης μας λέει ότι ο Σόιμπλε του είπε ότι αν ήμουν εγώ για λόγους πατριωτικούς δεν θα τους είχα υπογράψει ποτέ. Αν το πιστέψω. Αν το πιστέψω. Αν το πιστέψω, δεν ξέρω, αλλά λέω. Δεν θέλω να τοποθετηθώ στην συνέντευξη του κυρίου Βαρουφάκη, η οποία είχε εξαιρετικά στοιχεία, αλλά θα ανοίξουμε ένα άλλο θέμα. Νομίζω όχι, γι' αυτό δεν σε λέω το περί αδιεξόδου. Αν αυτό είναι ένας τρόπος, πραγματικός τρόπος επίτευξης στόχων. Δηλαδή, αν λέτε στην κοινωνία, αν είναι σωστή, να το κάνουμε, να πετύχουμε τους στόχους, να ηρεμήσει η ψυχή. Αν είναι σωστή η σύλληψη ότι ο Σόιμπλε θέλει μια κάθαρση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος και εσύ είσαι στους απ' έξω. Εάν αυτό είναι ντοκουμενταρισμένο και ασφαλές, τότε σωστά απαντάει ο κ. Σόιμπλε ότι όντως. Εσύ θέλεις, πρέπει να σε οδηγήσει σε ένα είδος ακαμψίας για να βγεις έξω. Είναι σωστή η τοποθέτηση. Και πάντως, κύριε Σεβαστάκη, αν μου επιτρέπετε, επειδή θέλετε να αποφύγετε τον κύριο Βαρουφάκη. Δεν θέλω να το αποφύγω. Δύσκολο θα το αποφύγετε. Υπό ποια έννοια το λέω. Δεν θέλω καθόλου. Υπό την έννοια της πραγματικότητας, ο Βαρουφάκης έχει μεγάλη ευθύνη για αυτό που φτάσαμε σήμερα. Δεν μπορούμε να το αποφύγουμε επομένως και να λέμε. Ας λέει ο Βαρουφάκης, δεν μας νοιάζει. Μας νοιάζει πάρα πολύ. Γιατί έχει ευθύνη για το που έφτασε η χώρα. Επειδή είναι πάρα πολλές οι παράμετροι που θέτει και οι αφηγηματικές, γιατί ένα μέρος είναι και αφηγηματικό, ναι, είναι ναι, η αφηγηματική δεινότητα, ας πούμε, αλλά η πολιτική σύλληψη έχει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά, τουλάχιστον σε επίπεδο επιστημονικό. Η σύλληψή του έχει πολύ ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά. Εγώ δεν αποκαθιλώνω τον Βαρουφάκη επειδή διαφωνώ μαζί του. Θέλω να τοποθετούμε, αλλά επειδή είναι μεγάλο το θέμα, γιατί είναι πολύ επίπεδο, ήταν τεράστια τα ζητήματα που έβαλε. Ναι, αλλά δεν σωστά. Άνοιξε η ιστορία πάλι. Νομίζω ότι χρειάζεται την αυτονόμησή του σαν θέμα. Η αυτονόμησή του σαν θέμα όμως το έχει εντάξει. Τον εντάσσει σε ένα πολιτικό περιβάλλον που έχει ανοίξει εξεταστικές επιτροπές. Ειδικά δικαστήρια. Ένταση με την αντιπολίτευση. Γίνεται χαμός. Φωνάζουν όλοι. Η αντιπολίτευση που έχει προαποφασίσει πρέπει την ένταση για λόγους που αφορούν τη δική της συγκρότηση. Γιατί θέλει να οριμάσει ιδεολογικά, να ομογενοποιηθεί, γιατί δεν έχει ενότητα, εσωτερική ιδεολογική ενότητα, υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις. Για λόγους δικούς της έχει επιτρέψει. Άμα το πούνε ίδιοι. Στραφεί στην ένταση. Δεκτών. Αλλά το ζήτημα των εξεταστικών, γιατί ποιο το φοβάται. Ποιος φοβάται την εξεταστική. Εγώ τι θέλω την εξεταστική. Εσείς τι θέλετε. Βέβαια. Γιατί δεν το λέτε. Γιατί δεν φοβάται. Με συγχωρείτε, το λέω. Ποιος φοβάται την εξεταστική. Ξέρω εγώ. Γιατί πέρασε και ένας χρόνος που είχαμε τα μπούρλα και ζουρνάδες. Επομένως πρέπει να δούμε τι έγινε από τον χρόνο. Το όχι μόνο στους άλλους. Να δούμε και τους άλλους. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Κύριε Σεβαστάκη, να μιλήσω και υπόλοιπα. Ελάτε κύριε Παπαμίκο, γιατί υπάρχει ένας χρόνος ο οποίος λέει από την άλλη πλευρά το περιβάλλον είναι περίπου